Γεια σας, με λένε Γιάννη ή αλλιώς Τζίνσου και στριμάρω στο Twitch από το 2016, τον Οκτώβριο συγκεκριμένα, τέλειο Οκτωβρίου. Έχω ασχοληθεί με το gaming αρκετά χρόνια, είναι αλήθεια. Δηλαδή από παλιές εποχές, εντάξει, από 2008, 9, κάπου εκεί πέρα, όταν είσαι από το παίζω Dota και κάποια FPS παιχνίδια με το Counter Strike και κάτι τέτοια. Και μετά να ξεκίνησα το League το 2012, το οποίο παίζω και μέχρι τώρα. Και ήθελα να πω πάνω σε αυτό ότι γενικά το gaming για εμένα και γενικά όλα αυτά τα παιχνίδια και η ενασχόληση με, τέλος πάντων, με οποιοδήποτε παιχνίδι μου άρεσε πάντα. Δηλαδή πάντα βρίσκα κάτι καινούριο, πάντα βρίσκα μια παρέα για να παίξουμε, να περάσουμε ωραία μέσα από οποιοδήποτε παιχνίδι είναι αυτό, από τη στιγμή που μου αρέσει. Απλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα τον τελευταίο χρόνο, για να το θέσω καλύτερα, το flame, το negative attitude, η αρνητική συμπεριφορά δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία σε κάνουν να μην θέλεις να παίξεις, γιατί είσαι σε μια κατάσταση που λες «Οκ, θα παίξω, αλλά ή θα περάσω καλά ή δεν θα περάσω καλά». Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν τιλτάρουν με παιχνίδια, περνάω πάντα καλά ό,τι και να γίνει, αλλά τον τελευταίο χρόνο το έχω νιώσει πάρα πολύ αυτό, δηλαδή το να μπαίνω να παίξω, να περάσω καλά. Απλά να είναι κάποιος ο οποίος θα τρολάρει στο League συγκεκριμένα, τώρα κάνω αναφορά γιατί εκεί πέρα παίζω κυρίως, παίρνω περισσότερες ώρες, τρολάρει, κάνει οτιδήποτε, δεν τιμωρείται. Εντάξει, έκανε και ο Βόιμπο μια αναφορά σε αυτό, δεν θα μιλήσω παραπάνω. Απλά ουσιαστικά χαλάει όλο αυτό το enjoyable experience οποιοδήποτε παιχνίδι, γιατί φαντάζομαι ότι και σε οποιοδήποτε άλλο MOBA παιχνίδι υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Δεν ξέρω τώρα αν οι τιμωρίες εκεί πέρα είναι πιο εύκολες ή δεν ξέρω, είναι το ίδιο χαλαράκι εκεί πέρα. Τέλος πάντων, και η αλήθεια ότι με έχει ψηλό απογοητεύσει όλο αυτό και δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, παίξε απλά το παιχνίδι. Δεν ξέρω, είναι πολύ άσχημο να μπαίνει κάποιο. Γιατί φαντάζομαι ακόμα και αυτοί οι οποίοι το κάνουν, παίζουν πάρα πολλά χρόνια το παιχνίδι. Ξέρουν τι γίνεται, ξέρουν τι είναι σωστό, ξέρουν τι είναι λάθος. Αλλά το γεγονός ότι το ban system δεν τους τιμωρεί πάντα, τους δίνει την ευκαιρία να, πώς να το πω, να συνεχίζουν αυτή τη συμπεριφορά, η οποία μένει προφανώς ατιμώρητη και προκαλεί, ας πούμε, ένα αίσθημα δυσφορίας στους υπόλοιπους παίχτες. Και αυτό είχα να πω πάνω στο League κυρίως. Πιστεύουμε ότι στο μέλλον κάτι καλύτερο θα γίνει, γιατί το παιχνίδι επιβιώνει 10 χρόνια. Κάτι κάνουν σωστά. Αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Χρειάζεται κάποιες βελτιώσεις, κυρίως αυτό στο ban system. Από εκεί και πέρα στο πώς είναι να είμαι streamer, πώς είναι όλη η φάση και αυτά. Γενικά το stream θέλει πραγματικά υπομονή. Δηλαδή πρέπει από το μηδέν να τα χτίσεις όλα, να μην το βάλεις κάτω ποτέ, γιατί λες, άμα είσαι στη φάση που λες «Οκ, δεν θα μπει κανείς, γιατί να στριμάρω». «Οκ, δεν θα το κάνεις αυτό». Αλλά θα κάτσεις, θα στριμάρεις, θα μπουν κάποιοι, θα το εκτιμήσουν αυτό που κάνεις, θα σου αρέσει, θα τους αρέσει και θα μείνουν κάποιοι. Δηλαδή πες κάνουν 20 άτομα follows, οι τρεις να κάτσουν, λίγο, 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 λίγο θα ανέβει. Δηλαδή και εγώ ξεκίνησα να στριμάρω με 5-10 άτομα και έχω φτάσει να έχω 60, 80 και πριν λίγο καιρό έχω και 100 άτομα. Απλά στο stream. Τώρα γενικά πιστεύω ότι τα 2-3 τελευταία χρόνια είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσει stream και όποιοι είχαν ξεκινήσει και είναι πιο έμπειροι καταλαβαίνουν πώς είναι η όλη φάση. Δηλαδή κάποιοι που λένε θέλω να ξεκινήσω stream, κάτι τέτοιο. Είναι λίγο δύσκολο στην Ελλάδα γενικά. Και λόγω του Twitch, των χρημάτων που σου δίνει από τα subs, και λόγω του ότι είναι δύσκολο να βρεις χορηγούς, να ζήσεις από αυτό.
Είναι παράγοντες που σε ψηλό απομακρύνουν από το full time stream. Και εμένα, ας πούμε, προσωπικά είναι όνειρό μου το full time stream. Αλλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αν δεν είσαι κάποιος πολύ γνωστός, δεν είσαι challenger παίχτης, ας πούμε, για το link, θα έλεγα. Αυτό, δεν είσαι κάποιο που είσαι ανακατανομένος παντού, τέλος πάντων, ανακατεύεσαι σε streams πολλά και σε ξέρουν παντού. Είναι λίγο έτσι πιο δύσκολο το να χτίσεις ένα community σε σχέση με έναν ο οποίος είναι λίγο πιο γνωστός από εσένα, λόγω, ξέρω εγώ, pro play ή οτιδήποτε. Οπότε πιστεύω ότι για το stream πιο πολύ το κάνεις για εσένα παρά για τους άλλους. Δηλαδή κοιτάς να είσαι ο εαυτός σου, να δείχνεις αυτό που πραγματικά είσαι. Γνώμη μου ότι δεν υπάρχει λόγος να προσποιείς ότι είσαι κάποιος άλλος, γιατί κάποια στιγμή okay, θα σε γνωρίσουν, κάποιοι θα απογοητευτούν, κάποιος μπορεί να μην τους νοιάξει καν, okay. Αλλά από τη στιγμή που αποφασίζεις να κάνεις κάτι, να αφαιρώσεις χρόνο εκεί, πρόσφατα έφτασα 2.000 ώρες stream, εφόσον αφαιρώνεις, ας πούμε, συγκεκριμένα κιόλας ένα τετράωρο, πεντάωρο, εξάωρο, οποιαδήποτε χρόνο καθημερινά και είσαι αφοσιωμένος σε αυτό και δίνεις όλο σου το είναι, καλό είναι να είσαι ο εαυτός σου, να κάνεις αυτό που σου αρέσει και πραγματικά σε όποιον αρέσει το stream θα κάτσει, σε όποιον δεν αρέσει θα φύγει. Υπάρχουν άπειροι streamers. Μπορείς να βρεις αυτόν που σου αρέσει, αυτός που δεν σου αρέσει μπορείς να μην τον δεις. Δεκτό. Άνθρωποι είμαστε, αρέσουμε, δεν αρέσουμε. Το καταλαβαίνουμε όλοι νομίζω αυτό. Αλλά γενικά ναι, αυτό θέλει υπομονή το stream. Θέλει υπομονή και grind. Πολλές ώρες να σε γνωρίσουν και άλλοι και άλλοι και άλλοι και από εκεί και μετά θα βρεθούν και τα άτομα που θα κάνουν τα subs, θα κάνουν τα donates, τα gift subs. Αυτό πάνω κάτω. Και ναι, όποιος ξεκινάει τώρα stream γενικά αυτό που έχω να πω είναι να μην απογοητεύεται και ότι okay, το λέω, είναι δύσκολο να ξεκινήσει κάποιος να στριμάρει τώρα. Αλλά πάλι δεν υπάρχει λόγος να το βάλει κάτω. Εφόσον του αρέσει αυτό που κάνει, ας το κυνηγήσει. Αν μπορεί. Αν έχει τη δυνατότητα δηλαδή να αφιερώσει χρόνο, ας το κυνηγήσει. Αυτό είχα να πω γενικά και για το stream και για το gaming.